δώρο και τα λοιπά. Δεν να σου πω, θα πάρει να ασκήσει το QR code με το φέρτο εδώ. Μα σα το είπα. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Τώρα όμω γιατί δεν το πήρε πάλι. Εγώ δεν έχω το πάρα. Μελιά του λίγο παραπάνω δεν πειράζει, ε. Ναι, ναι. Ναι. Εδώ στη Ρουμανία κάνω επιχείρηση ελευθερία, παιδιά. Έτσι, παιδιά. Πάνω μια εδώ. Πρώτο στον εμβολιασμό, μια σημαντική μέρα για την Ευρυτανία και για τους Ευρυτάνες. Ξεκινάει και εδώ η επιχείρηση Ελευθερία, ώστε να τελειώνουμε με όλη αυτή την υπόθεση του κορονοϊού και να προχωρήσουμε μπροστά και να πάρουμε ξανά τη ζωή στα χέρια μας. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν υπάρχει τίποτα. Προχωράμε κανονικά. Το μήνυμα είναι κάντε το εμβόλιο, γιατί αυτή είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Με μεγάλη χαρά σήμερα ξεκινάμε τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. Χθες παραλάβαμε 120 δόσεις εμβολίων που θα καλύψουν το προσωπικό του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. Να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, το Υπουργείο Υγείας, την Πέμπτη είπε, το διοικητή μας τον κύριο Καρατσίκη που μας στηρίζουν σε αυτή όλη την προσπάθεια. Ιδιαιτέρως την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την κυρία Ζαγκότση Μάρθα, που εργαστήκαμε ώρες ατελείωτες για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω τα μέλη που πλαισιώνουν το εμβολιαστικό κέντρο, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και δοθήσεις ευκαιρίας όλους τους αφανείς συναδέλφους μου, ήρωες, που από την αρχή της πανδημίας βρίσκονται στις θέσεις τους για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες του νομού μας. Καλώ όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να ξαναβρεθούμε στην καθημερινότητά μας και στην τελική το αξίζουμε σαν άνθρωποι και το οφείλουμε σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τον κορονοϊό. Έχω